Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μία μοναδική συνταγή, σουφλέ με κοτόπουλο και σπανάκι. Μία πανεύκολη συνταγή, πεντανόστιμη, πάρα πολύ αέρινη και πάρα πολύ τυρένια που θα φτιάξετε μόλις σε 10 με 15 λεπτά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε το σπανάκι μας. Θέλουμε ένα τηγάνι αντικολλητικό πάνω στη φωτιά. Η φωτιά μας θέλουμε να είναι πολύ πολύ δυνατή. Και άμα δεν έχετε φρέσκο σπανάκι, έχετε κατεψυγμένο, κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κατεψυγμένο. Αρκεί να βάλετε σπανάκι. Σπανάκι μαζί με κοτόπουλο είναι ένα συνδυασμό φανταστικό. Και ρίχνουμε στο τηγάνι λίγο λαδάκι. Ίσα-ίσα να βοηθήσουμε στο να μαραθεί το σπανάκι μας. Και έχω φρέσκο κρεμμυδάκι. Θα χοντροκόψουμε, δεν χρειάζεται να ψιλοκόψετε. Αν δεν έχετε φρέσκο κρεμμυδάκι και έχετε ξερό κρεμμύδι, κανένα πρόβλημα, μπορείτε να βάλετε το ξερό και αυτό θα δουλέψει μια χαρά. Και έτσι όπως είναι, το κρεμμυδάκι πάει στο τηγάνι. Δεν πρόλαβε να κάψει. Δεν πρέπει να ακουστεί. Αλλά άρχισε τώρα να ακούγεται. Εδώ. Αλάτι, πιπέρι και δεν το παρακάνουμε, γιατί αν και ο όγκος από το σπανάκι φαίνεται πάρα πολύ, καθώς πέφτει το σπανάκι και μαραίνεται, μένει πάρα πολύ λίγο. Οπότε μην το παρακάνετε. Αλλά λίγο αλατάκι και πιπέρι θα ρίξουμε στο τηγάνι. Γιατί θέλουμε να γίνει νόστιμο το σπανάκι μας. Εδώ. Σοτάρουμε λίγο, ίσα-ίσα να το μαράνουμε εδώ πέρα. Και το σπανάκι πάει μέσα. Εδώ. Έχω πάρει baby σπανάκι. Υπάρχουν μερικοί ψυχαναγκαστικοί που θέλουν στο baby σπανάκι να βγάζουν ακόμα και τα κουσανάκια ένα-ένα. Δεν θα το κάνετε, δεν το καταλαβαίνετε ότι είναι μια χαρά. Τώρα, αν κάνετε κάτι πολύ πολύ γκουρμέ και θέλετε να το παίξετε έτσι πιο γκουρμέ, μπορείτε να βγάλετε τα κουτσανάκια και να αφήσετε το σπανάκι έτσι. Αλλά δεν το κάνει κανείς. Λοιπόν, όση ώρα μαραίνεται το σπανάκι, πάμε να ετοιμάσουμε την μπεσαμέλ μας. Έχω μια κατσαρόλα, θα βάλω πάνω στη φωτιά και τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Χρειαζόμαστε 3-4 υλικά για να κάνουμε μπεσαμέλ. Μου λείπει ένα, το βούτυρο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μοσχοκάριδο, βούτυρο, αλεύρι και γάλα. Ίσον μπεσαμέλ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ρίχνουμε το βούτυρο μέσα στην κατσαρόλα. Και επειδή θα κάνουμε σουφλέ με κοτόπουλο και σπανάκι, η μπεσαμέλ μας δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ σφιχτή. Επειδή θέλουμε να γίνει αέρινο το σουφλέ μας. Οπότε η αναλογία δεν πάει ένα-ένα. Ουσιαστικά το γάλα μας είναι λίγο περισσότερο. Τώρα, ανακατεύουμε το βούτυρο μέχρι να λιώσει. Και συγχρόνως ελέγχουμε και το σπανάκι εδώ, κοιτάξτε. Θέλουμε να μαραθεί εδώ. Οπότε χαμηλώνω λίγο τη φωτιά και να πάρει ωραίο χρωματάκι. Κοιτάξτε εδώ. Και ουσιαστικά με την πύρα που έχει ήδη το τηγάνι, μπορεί να σβήσω τη φωτιά και να τα αφήσω να μαραθεί τελείως. Οπότε, τώρα για την μπεσαμέλ. Το βούτυρο έλειωσε και όπως έλειωσε το βούτυρο θα ρίξω μέσα στο αλεύρι και ανακατεύω καλά μέχρι να κάνω το λεγόμενο ρου. Αυτή η ωραία πάστα μπορεί να δέσει οτιδήποτε υγρό θέλουμε στην κουζίνα μας. Ό,τι θέλουμε να δέσουμε το δένουμε ουσιαστικά με ρου και εμείς θα δέσουμε απλά το γάλα μας. Κάνουμε την μπεσαμέλ μας. Οπότε πίσω στη φωτιά και σιγά σιγά θα προσθέσω σε δόσεις το γάλα. Πρώτη δόση πάει μέσα, ανακατεύω και με το που απορροφηθεί το γάλα τελείως βάζω τη δεύτερη δόση. Και πάει λέγοντας μέχρι να τελειώσει όλο το γάλα. Θα το κάνετε περίπου σε 4-5 δόσεις. Πρέπει να γίνει βελούδινη και σεξι η μπεσαμέλ μας. Τελευταία δόση από γάλα, το ρίχνω όλο μέσα. Ανακατεύω καλά εδώ. Με το που δούμε την πρώτη μπουρμπουλήθρα να βγαίνει, σημαίνει πως η μπεσαμέλ μας είναι έτοιμη. Μπουρμπουλήθρα ακόμα δεν εμφανίστηκε, οπότε συνεχίζω να ανακατεύω. Λοιπόν, μπουρμπουλήθρες, βγήκανε! Ναι. Yes. Βγάζουμε την μπεσαμέλ από τη φωτιά, να φύγουμε λίγο στην άκρη. Και για να φτιάξουμε την μπεσαμέλ, τι χρειαζόμαστε. 4 υλικά είπαμε. Τα 3 τα έχουμε βάλει, μας λείπει ένα. Και αυτό είναι το μοσχοκάριδο. Ρίχνουμε και μοσχοκάριδο μέσα. Τώρα, μην το παρακάνετε, αλλά μην βάλετε και λίγο. Μια χαρά. Αλάτι πιπέρι, γιατί θέλουμε να την κάνουμε έτσι νόστιμη. Και πιπεράκι. Σκεφτείτε ότι εδώ πέρα πρέπει να βάλετε όλο το αλατοπίπερο που χρειάζεται στη συνταγή μας. Γιατί θα προσθέσουμε συνέχεια αυγά, τυριά και κοτόπουλο. Εξαρτάται βέβαια με το τυριά που θα βάλουμε μέσα. Αν βάλετε πολύ αλμυρά τυριά, τότε θα βάλετε λίγο λιγότερο αλάτι. Αλλά γενικά η μπεσαμέλ, επειδή είναι γλυκιά, έχει το γάλα, η λακτόζη είναι γλυκιά. Οπότε γενικά βγαίνει πάντα γλυκιά η μπεσαμέλ. Χρειάζεται αλατάκι για να ισορροπήσει. Λοιπόν, ανακατεύω και όλα τα μυρωδικά μου και ουσιαστικά η μπεσαμέλ μου είναι έτοιμη. Τώρα πάμε εδώ μέσα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Αυτό πάει πίσω. Δεν θέλω άλλο. Και πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει το σπανάκι, σωστά. Το σπανάκι, έτσι όπως είναι, θα το κόψουμε. Θα το ψιλοκόψουμε μάλλον, εδώ.
σε κομμάτια και θα το ρίξουμε μέσα στην μπεσαμέλ. Πρώτο υλικό μας πάει. Σωστά. Δεύτερο υλικό που πρέπει να ρίξουμε μέσα είναι το κοτόπουλο. Έχω ήδη ψημένο κοτόπουλο εδώ πέρα. Μπορείτε να πάρετε βρασμένο κοτόπουλο, μπορείτε να πάρετε κοτόπουλο σούβλα από το σούπερ μάρκετ ή μπορείτε να σοτάρετε λίγο κοτόπουλο εκείνη την ώρα. Γενικά, αυτή τη συνταγή χρησιμοποιούμε κοτόπουλο που μας έχει περισσέψει από προηγούμενες μέρες. Οπότε είναι ένας καλός τρόπος αξιοποίησης. Θα κόψω και το κοτόπουλο σε μικρά κομμάτια και όπως βλέπετε, πρώτα στην αρχή προσθέτω το κοτόπουλο και το σπανάκι και μετά θα προσθέσω τα αυγά στο τέλος γιατί άμα ρίξω τους κρόκους κατευθείαν μέσα στην καυτή μπεσαμέλ, υπάρχει περίπτωση να γίνει λίγο μελέτα. Και πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Παρμεζάνα. Ψωμάκι που έχω χτυπήσει στο μίξερ, γιατί θέλουμε να δέσει το μύρο μας. Άνηθο, δυόσμο, θυμάρι, βασιλικό, ό,τι μυρωδικά θέλετε μπορείτε να προσθέσετε. Εγώ επειδή έβαλα σπανάκι και ήθιστε πάντα το σπανάκι να το συνοδεύουμε με λίγο άνηθο, θα βάλω λίγο άνηθο μέσα. Εδώ. Αλάτι και πιπέρι βάλαμε πριν. Και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε λίγο τη θερμοκρασία από την μπεσαμέλ. Ανακατεύοντας όλα αυτά τα υλικά μέσα, εδώ στο μείγμα, η θερμοκρασία θα πέσει. Οπότε θα μπορέσουμε να προσθέσουμε τα αυγά μας στη συνέχεια χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα, άμα έχετε το χρόνο να αφήσετε και 3-4 λεπτάκια στην άκρη, έτσι όπως είναι το μείγμα, ακόμα καλύτερα. Όσο πιο πολύ πέσει η θερμοκρασία, τόσο καλύτερα θα δουλέψουν τα αυγά μέσα στο μείγμα. Λοιπόν, έχει γίνει μια πολύ σεξι μπεσαμέλ με κοτόπουλο και σπανάκι που όπως είναι, άμα τη ρίξουμε στο φούρνο, πραγματικά και πάρει μια κρούστα, είναι πεντανόστιμο σε φαγητό. Αλλά εμείς έχουμε και συνέχεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τους κρόκους μας. Και κοιτάξτε εδώ τι έχω. Έχω το μείγμα. Έχω τα αυγά μου που έχω χωρίσει τους κρόκους με τα σπράδια. Και ουσιαστικά αυτό που θέλω να κάνω είναι μαρέγκα τα σπράδια και οι κρόκοι να πάνε ατόφιοι μέσα στο μείγμα. Ρίχνω τους κρόκους εδώ. Και σε αυτό το σημείο, μόνο άμα είστε 100% σίγουροι ότι έχει πέσει η θερμοκρασία από το μείγμα, τότε θα ρίξω το baking powder. Θα ρίξω το baking powder μέσα. Και ένας απλός τρόπος για να καταλάβετε άμα το baking powder έχει πιάσει ζεστά αντικείμενα ή όχι είναι ότι θα άρχισε να αφρίζει. Αν ήταν πολύ ζεστό το μείγμα, θα άρχισε να αφρίζει και ουσιαστικά θα δούλευε εκείνη την ώρα. Επειδή δεν αφρίζει το baking, σημαίνει πως δεν έχει δουλέψει και όλα πάνε υπέροχα. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το τελευταίο υλικό στη συνταγή μας. Τα ασπράδια. Τα ασπράδια πρέπει να τα χτυπήσουμε μαρέγκα. Θέλετε να τα χτυπήσω στο μίξερ ή στο χέρι. Ευχαριστώ, Ρελάκη. Φίλος και αδερφός. Ο καλύτερος. Λοιπόν, αυτό εσείς δεν θα το κάνετε σπίτι, φυσικά θα χρησιμοποιήσετε το μίξερ. Οπότε, παίρνουμε ένα μπολ, ρίχνουμε μέσα στα σπράδια. Θέλεις να υδρώσω, έτσι. Λοιπόν, και ουσιαστικά θα χτυπήσουμε τα σπράδια μέχρι που να γίνουν μαρέγκα. Τα κατάφερα. Ρίχνω όλα τα σπράδια μου μέσα στην μπεσαμέλ. Και τώρα θέλω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, φιλελάκι. Πλάκα-πλάκα, ούτε λεπτό δεν με πήρε να τη φτιάξουμε μαρέγκα, έτσι. Και δεν λέω σε και το μίξερ. Και τώρα θέλω να κάνουμε ένα πολύ ελαφρύ ανακάτεμα. Θέλουμε τα σπράδια να μπουν μέσα στο μείγμα τη μπεσαμέλ και ουσιαστικά να φρατέψουν την μπεσαμέλ μας, να έχει την αίσθηση του σουφλέ το φαγητό μας. Κοιτάξτε εδώ, βλέπετε πόσο αέρινο είναι. Σιγά-σιγά ανακατεύουμε και λίγο ασπράδι να δείτε να μείνει κάπου, μην ανακατεύετε μέχρι που να διαλυθεί, γιατί ουσιαστικά θα χαλάσουμε τη σύσταση που θέλουμε να έχει το σουφλέ μας. Πιο αέρινο δεν γίνεται. Καθώς ψήνεται, θα φουσκώσει ακόμα παραπάνω. Έχω εδώ ένα πυρήμαχο ταψάκι 36 εκατοστών. Είναι οβάλ. Έχω βάλει βουτυράκι. Θα τα σπαλίσω με λίγο σουσάμι. Ξέρω ότι το έχετε ξαναδεί αυτό. Αλλά ουσιαστικά θα μου δώσει έτσι μια πιο τραγανή και ωραία υφή στο σουφλέ. Και θα σε μιζάρω ουσιαστικά με σουσάμι. Πάτε το σουσάμι γύρω-γύρω να πάει παντού. Τέλειο. Και έτσι όπως είναι, ρίχνουμε όλο το μείγμα του σουφλέ μέσα. Παρμεζάνα, κοτόπουλο, σπανάκι, άνηθο, αυγουλάκια, Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ. Θα ρίξω λίγο τυράκι από πάνω. Παρμεζάνα. Εντάξει, μπορούμε να βάλουμε ό,τι τυρί θέλουμε, αλλά πάρουμε κανένα μας αρέσει. Και ήρθε η ώρα για το φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς και θα ψήσω για 35 λεπτάκια. Ρίχνω μέσα και πρέπει να απαντήσουμε στην εξής ερώτηση. Θα κάνω γκάλο από όλους εδώ μέσα. Θέλετε το σουφλέ όταν είναι ζεστό να το φάμε ή θέλετε να κρυώσει και να το φάμε. Γιατί όταν είναι ζεστό διαλύεται. Δεν μπορείς να κόψεις κομμάτι, το καταλαβαίνετε. Αλλά είναι ζεστό και έτσι σουφλέ, αφράτο. Όταν κρυώσει, κόβεται κομμάτι και είναι πιο εύκολο στο να το σερβίρουμε και να το φάμε. Που επίσης είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι τόσο φουσκωτό. Τι θέλετε. Ζεστό. Το φουσκωτό. Ζεστό. Εσείς. Όλοι ζεστό. Ωραία. Τότε θα περιμένετε 35 λεπτάκια. Και επειδή υπήρχαν κάποιοι ενδιασμοί, θα σας βάλω να ξανααποφασίσετε. Αυτό είναι το κρύο σουφλέ. Το κρύο είναι σχετικό, γιατί είναι ζεστό. Απλά έχουν περάσει 15 λεπτάκια, οπότε όπως βλέπετε, έχει κάτσει λίγο.
Και θα κόψω πλάγια, σαν μπακλαβά. Κοιτάξτε πόσο αφράτο που είναι και πόσο σουφλέ. Το βλέπετε. Αυτό είναι το σουφλέ μετά από 15 περίπου λεπτάκια, 20, που τα αφήσετε εκτός φούρνου. Και αυτό είναι το σουφλέ με το που το βγάλετε το φούρνο, Παναγία μου, τόσο νοστιμό. Θέλετε να το δείτε. Και αυτό είναι το σουφλέ με το που βγει από το φούρνο ζεστό. Αυτές είναι οι βασικές διαφορές. Αυτό είναι δύσκολο να το κόψουμε τώρα, αλλά μπορούμε να σερβίρουμε. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να το σερβίρουμε. Έτσι δεν είναι. Άρα τι θέλετε να βάλω στο πιάτο. Ζεστό. Θα το κόψω απλά για να σου δείξω πώς είναι. Ουσιαστικά δεν χρειάζεται να κόψετε κάτι. Βλέπετε ότι απλά το μαχαίρι μπαίνει μέσα και είναι τόσο αφράτο. Αλλά είναι σχετικά λίγο δύσκολο να το σερβίρουμε εκείνη την ώρα. Βάλω και ένα δεύτερο πιάτο. Αυτό. Α, ωραία. Λοιπόν, εδώ θα σερβίρω το σουφλέ που έχει κρυώσει λίγο. Και εδώ θα σερβίρω το σουφλέ που μόλις βγήκε από το φούρνο. Ωραία. Αυτές είναι οι βασικές διαφορές που έχουν. Διαλέχτε και πάρτε ό,τι θέλετε. Και τα δύο είναι πεντανόστιμα. Όταν είναι ζεστό καταλαβαίνετε πως τρώγεται με ένα πιρουνάκι όπως είναι. Γιατί όλα είναι πάρα πολύ αφράτα. Δεν ματάει. Δεν έχετε φάει κάτι παρόμοιο. Σε περίπτωση που δεν έχετε φάει ποτέ σουφλέ κοτόπουλο, πρέπει να το δοκιμάσετε. Και σε περίπτωση που είναι κρύο, το τρώμε σαν τυρόπιτα. Γιατί? Η γεύση είναι η ίδια. Η διαφορά που έχουν είναι η υφή. Ό,τι θέλετε κάνετε, μην ξεχάσετε να συνοδεύσετε είτε τη μία εκδοχή, είτε την άλλη εκδοχή με μία παγωμένη κοκακόλα. Φιλάκια πάρα πολλά. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να μας αγαπάτε. Comments κάτω από το βίντεο, Παναγιά μου, ακόμα και το μοσχοκάριδο βγαίνει. Σπανάει και το... Είναι καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Φιλάκια πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας! Το φόβο του αποφού.